Αθήνα. Εκεί βρίσκεται υποψήφιος βουλευτής στην ΑΛΦΑ Αθηνών με το κίνημα Αλλαγής, ο κύριος Παναγιώτης Καρκατσούλης, νομικός καθηγητής της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης. Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, ευχαριστώ. Και ο κύριος Δημοσθένης Δαβέτας, υποψήφιος ευρωβουλευτής με την Ένωση Κεντρών, συγγραφέας και καθηγητής της τέχνης στο Παρίσι. Το καλησπέρα και σας και καλώς ήρθατε. Πέλια, ο αγαπητός κύριος Δαβέτας, το βασικότερο καθηγητής, Έλληνας καθηγητής στο Παρίσι που διαπρέπει στο εξωτερικό. Η πολιτική γι' αυτό είναι χόμπι. Προφανώς δέχτηκε διάφορες πιέσεις και πήγε και κατέβηκε στην πολιτική. Με συγχωρείτε, κύριε ναι, καθηγητά. Ναι, και αυτό και ίσως και η διάθεση του παιχνιδιού υπάρχει και το, μέσα στη φιλοσοφία υπάρχει και το παιχνίδι της πολιτικής. Αρκεί το παιχνίδι της πολιτικής να γίνεται με κάποιους κανόνες. Εμείς είμαστε περήφανοι που σας γνωρίζουμε και που πραγματικά επιτελείτε ένα τεράστιο έργο στο εξωτερικό αλλά και στο εσωτερικό της χώρας για όσους ευχαριστώ πολύ. Σας γνωρίζουν, κύριε καθηγητά. Τώρα ήσταν άτυχοι, πήγατε με τον κύριο Λεβέντη ως υποψήφιος. Ο κύριος Λεβέντης δει το άστρο του πολιτικά πάντα. Αυτό που είπε και χθες, πέτυχε κατά την άποψή μου το όνειρό του να πάει στη Βουλή, πήγε. Όλα έχουν ένα τέλος, μια αρχή. Ο κύριος Δεβέντης δεν μπόρεσε να ξεπεράσει αυτά τα προβλήματα και έτσι από ό,τι φαίνεται δύσκολο θα μπει και στις εθνικές εκλογές. Ναι, έτσι φαίνεται, αλλά θα δούμε. Εγώ δεν ξέρω, δεν μπορώ να μιλήσω για αυτά. Θα δούμε. Λοιπόν, αλλά έχουμε εδώ πέρα και τον άλλον καθηγητή, τον κύριο Καρκατσούλη. Κύριε καθηγητά, αν και είστε. Μάλλον αν και πολιτεύεστε με το Κινάρ, το λέω εδώ πέρα ότι αν δεν διωχτούν αυτοί οι παλιοί τα πολιτικά βαρύδια, είναι δύσκολο και στον κύριο Δαβέτα, για να πάμε και στον κύριο Βασιλιάδη. Κύριε Δαβέτα, κατεβήκατε με την Ένωση Κεντρών, δεν τα κατάφερε η Ένωση Κεντρών. Εσείς όμως έχετε μεγάλη εμπειρία, θα ήθελα να μου πείτε. Πήγα και καλά στους Σταυρούς εγώ προσωπικά. Χαίρομαι γι' αυτό. Χαίρομαι. Μέχρι τώρα από το 50% που ξέρουμε έχω περάσει τους 1500 Σταυρούς. Και αυτοί είναι όλοι δικοί μου, προσοχή, δικοί μου, προσωπικοί. Δηλαδή είναι άνθρωποι οι οποίοι θα με ψήφιζαν είτε ήμουν εδώ είτε ήμουν αλλού. Άρα αυτό το πράγμα σημαίνει ότι μπορεί να μεγαλώσει κι άλλο και χαίρομαι ιδιαίτερα. Χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό, γιατί δείχνει ότι υπάρχουν κάποια πρόσωπα τα οποία με ακολουθούν συνειδητά και είναι καλύτερα να έχει συνειδητούς ψήφους παρά ψήφους της στιγμής οι οποίοι μπορούν να φύγουν σαν τον αέρα από το Α ή από το Β. Έχει σημασία αυτό. Πείτε μας λοιπόν τώρα, πώς είδατε τις εξελίξεις μετά τα χθεσινά αποτελέσματα? Βλέπετε να δρομολογούνται αλλαγές, τα μικρά κόμματα, ουσιαστικά τα μικρά κόμματα της Βουλής τελείωσαν, έτσι? Ο κύριος Λεβέντης τελείωσε, το ποτάμι ξεράθηκε, ο Καμένος κάηκε, πολιτικά πάντα όλοι αυτοί, να μην παρεξηγηθούμε. Κοιτάξτε να δείτε. Τα τρία κόμματα τα μικρά τελειώσανε. Βγαίνει ο κύριος Βελόπουλος. Και ο κύριος Βαρουφάκης. Και ο Βαρουφάκης αποδεικνύει πόσο σοφά σκέφτεται ο ελληνικός λαός. Ο άνθρωπος που μας χρέωσε με 90 δισεκατομμύρια ευρώ, αλλά το σύστημα Σόρος τον παίζει χοντρά. Δεν μία αντίρρηση. Το θέμα ποιο είναι όμως, ότι αν πάρουμε τη λογική αυτή που μας λέτε εσείς, φύγουν τα δύο κόμματα και έρχονται άλλα δύο, πάλι υπάρχουν δύο μικρά κόμματα τα οποία παίζουν στη δεξαμενή. Έχει τάσει ανόδου μεγάλες όμως. Έχει τάσει ανόδου, από ό,τι φαίνεται. Από ό,τι φαίνεται έχει τάσει ανόδου. Το θέμα είναι ότι αν με αυτόν τον τρόπο τα μικρά κόμματα εμφανίζονται και εξαφανίζονται, τότε δείχνει ότι δεν είναι ισχυρή η δημοκρατία μας. Θα πρέπει στη δημοκρατία κάποια μικρά κόμματα, έστω και αν δεν μπορούν να μεγαλώσουν, να έχουν συγκεκριμένες θέσεις οι οποίες να συνεχίζουν και να είναι σταθερά. Αυτό το πράγμα εμένα με ανησυχεί. Αυτός ο διπολισμός όπως εξελίχθηκε δημιουργεί μια ένταση σε υψηλό επίπεδο, σε επίπεδο μαζικών ψηφοφόρων ανάμεσα στα δύο κόμματα, με αποτέλεσμα να έχουμε ένα ντέρμπι Παναθηναϊκού Ολυμπιακού και όλοι οι άλλοι να είναι πολύ χαμηλά. Αυτό εγώ δεν το θεωρώ ποιότητα της πολιτικής ζωής. Δεν το θεωρώ διάλογο. Και μάλιστα προσοχή, σε μια εποχή όπου στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι αρκετά μπερδεμένα, όπου ο ευρωσκεπτικισμός ή αν θέλετε αυτοί οι οποίοι αντιδρούν στην ευρωγραφειοκρατία έχουν μεγάλη ένταση και παίρνουν πολλές νίκες. Εδώ πέρα πρέπει να είμαστε λίγο πιο σοφοί με την έννοια της δημοκρατίας, λίγο πιο ανοιχτοί, γιατί δεν μπορούμε να αποκόψουμε μόνο αυτό που γίνεται σε εμάς από αυτό που γίνεται έξω. Και αυτό το οποίο συνέβη στις ευρωεκλογές, το οποίο το θεωρώ τραγικό, ήταν ότι στους 10 ή 9,5 ασχολιόντουσαν κυριολεκτικά με την εθνική σκηνή και δεν μίλησε κανείς για τα ευρωπαϊκά προβλήματα. Κύριε Δαβέτα, μετά την ΙΕΤΑ, ο κύριος Λεβέντης τι σκοπεύει?
Να κάνει. Θα δώσει τη θέση του, ας πούμε, στη νέα γενιά. Θα πάτε στις εκλογές, γιατί δεν είναι ευχάριστα τα πράγματα για εσάς. Κοιτάξτε, ο κύριος Καρατζαφέρης φεύγει από τη θέση του Προέδρου του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού και ανοίγει ο δρόμος για τη νέα γενιά, όπως χαρακτηριστικά έγραψε στο Facebook. Δεν μπορώ να μιλήσω για αυτό το θέμα, γιατί δεν ξέρω. Και όπως ξέρετε, εγώ βρέθηκα στο κόμμα του κ. Λεβέντου τους τελευταίους 2 μήνες. Μέχρι πριν 2 μήνες. Δεν είχα επικοινωνία, άρα ξέρω κάποια πρόσωπα και πράγματα. Δεν γνωρίζω όμως σε βάθος τις διεργασίες οι οποίες μπορούν να εξελιχθούν. Υπάρχουν νέα πρόσωπα. Εάν ο πρόεδρος θελήσει να δώσει το χώρο στα νέα πρόσωπα, αυτό είναι η δική του απόφαση, πιστεύω ότι θα είναι ικανότατα για να προχωρήσουν σε μια νέα μορφή του κόμματος, με μεγαλύτερη φρεσκάδα ίσως, δεν ξέρω, με διαφορετικές αντιλήψεις, διαφορετική πολιτική ανάλυση, δεν ξέρω ακριβώς πώς είναι, αλλά δεν θέλω να μιλήσω για θέματα τα οποία δεν γνωρίζω καλά προσωπικά. Θα ήταν ίσως μια δικιά μου ανάλυση, η οποία μπορεί να μην βοηθήσει αυτή τη στιγμή. Κύριε Βασιλιάδη. Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν τα πολλά κόμματα κάνουν καλύτερη τη δημοκρατία. Καταρχήν έχω ένα θέμα. Δεν ξέρω αν την κάνουν και πιο ποιοτική. Η ευρωπαϊκή εμπειρία, για όσους γνωρίζουν και ο κύριος Ζαβέτας προφανώς γνωρίζει, στο εξωτερικό, λέει ότι και εκεί υπάρχουν κυρίως 2 μεγάλες πόλεις. Στην Ισπανία το ίδιο. Έτσι. Άρα λοιπόν, επίσης στην Ελλάδα, τα μικρά κόμματα, κύριε Δαβέτα, κυρίως είναι και προσωποπαγή. Δηλαδή, πάρτε και παράδειγμα το κόμμα του κυρίου Θεοδωράκη. Ενώ ξεκίνησε με πολύ ενδιαφέροντα στελέχη και με μεγάλη ορμή, τελικά κατέληξε να φαίνεται και να είναι αυτό που ήθελε από την αρχή να είναι ο κύριος Θεοδωράκης. Θα δηλαδή, συμφωνήσω μαζί. Κόμμα Θεοδωράκη. Είναι λοιπόν προσωποπαγή. Κόμματα και ως τέτοια δεν μπορούν να έχουν για μεγάλο χρονικό διάστημα αναφορές στην κοινωνία. Και γι' αυτό κάνουν τον κύκλο τους, κλείνουν και φεύγουν και από την πολιτική ζωή. Να σας κάνω μια μικρή παρατήρηση πάνω σε αυτό που λέτε. Παράδειγμα, δεν θα σας διακόψω τη ροή σας. Ναι. Στη Γαλλία έχουμε το παράδειγμα των κεντρών του κυρίου Μπαϊρού, ο οποίος είναι σταθερότατος τόσα χρόνια, χωρίς ποτέ να έχει πάνω από 10% και πολύ λέω. Τώρα με, όμως, με τη Λεπέν τι γίνεται. Και όμως συνεργάζεται, συνεργάζεται με τον Εμμανουέλ Μακρόν. Ο ρόλος του μικρού κόμματος στη Γαλλία που αναφέρατε είναι πολύ σημαντικός, διότι τα τελευταία 15-20 χρόνια ο κύριος Μπαϊρού έχει επηρεάσει τις πολιτικές εξελίξεις στη Γαλλία. Και δεν μεγαλώνει. Συμφωνώ απόλυτα. Όμως, κύριε Δαβέτα, έχουν και άλλο σύστημα πολιτεύματος και διαφορετικό εκλογικό σύστημα. Εμάς, τα δικά μας εκλογικά συστήματα δυστυχώς προκαλούν επιπλέον δυσλειτουργία στη δημοκρατία μας. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Αλλάζουμε το φεγγάρι, κύριε Βασιλιάδη. Αλλάζουμε με το φεγγάρι και τα συμφέροντα του κάθε κόμματος που κυβερνά. Δυστυχώς. Εντάξει, εδώ έχουμε ένα πολιτικό σύστημα που βλέπετε ότι στηρίζεται σε ένα εκλογικό νόμο που δεν έχει προηγούμενο. Είναι δυνατόν να δίνει και αυτό. 50 έδρες. Και να κυβερνάνε, είναι κατάλυση κύριε Καρκατσούλα, και να κυβερνάνε οι αριστεροί με μπόνους 50 ευρώ. Τι να συζητάμε τώρα. Και τώρα που είμαστε όμως, και τώρα κύριε Καρκατσούλη, που είμαστε στο άλλο άκρο. Βιάζεται η απόφαση του ελληνικού. Έγινε καλύτερο. Ακριβώς. Δεν έγινε καλύτερο. Ψηφίζεις ένα και σου βάζουν με την δύο. Αναλογική. Λέμε για τα μικρά κόμματα και εμένα μου ήρθε τώρα που σας άκουγα. Το FDP, το κόμμα των φιλελεύθερων δημοκρατών στην Γερμανία, το οποίο επί σειρά ετών ήταν ένας παράγων καθοριστικός που πετύχαινε ισορροπίες ανάμεσα στα μεγάλα κόμματα. Το S5, τους Χριστιανοδημοκράτες. Αντίστοιχο με αυτό που είπαμε. Ναι. Αυτά όμως έχουν να κάνουν και με την οργάνωση. Εμένα και θα σας πω εγώ τι θα κάνετε. Είναι ανάπηρο το. Αυτό είναι που λείπει στα μικρά κόμματα. Και θα συμφωνήσω και με τους δυο σας. Αυτό είναι που λείπει στα μικρά κόμματα. Η διαδικασία των θεσμών μένουν σε ένα προσωποπαγές χαρακτήρα, ενώ θα μπορούσε να είναι θεσμικά, δεν έχει σημασία αν είναι μικρά κόμματα, να έχουν διαδικασίες θεσμικές τέτοιες ώστε να διασφαλίζουν την ομαλή διαδοχή ή την ομαλή εξέλιξη προσώπων και πραγμάτων στα κόμματα, ανεξαρτήτως είναι μικρά ή μεγάλα. Τα μικρά κόμματα, είπατε προηγουμένως για το ποτάμι, το οποίο τυχαίνει να το ξέρω γιατί εγώ από εκεί ξεκίνησα. Λοιπόν, τα μικρά κόμματα θα μπορούσαν να είναι αποδοτικά αν είχαν επικεντρωθεί σε ένα θεματικό πεδίο, να σας το πω έτσι. Δείτε τους πράσινους στη Γερμανία. Και στη Γαλλία. Τρίτη στη Γαλλία. Ακριβώς. Το περιβάλλον. Λοιπόν, στη Γερμανία. 14%, κάτι τέτοιο. Τρίτη. Στη Γερμανία είναι δεύτερο κόμμα η πράσινη. Για τη Γερμανία λέμε. Από ανέκαθεν όμως η Γερμανία η πράσινη. Εκεί γεννήθηκε. Προσέξτε όμως. Το κόμμα των πρασίνων γεννήθηκε στη Γερμανία. Αυτό που λέμε εδώ τώρα είναι ότι για πάρα πολλά χρόνια έμειναν συνεπείς σε ένα θεματικό πεδίο. Έτσι, εδώ βλέπετε τα μικρά κόμματα πάνε να μιμηθούν τα μεγάλα κόμματα. Και να πω κάτι για να υπέρ σας αυτό που λέω. Στη Γαλλία βγήκε ένα καινούριο κόμμα μικρό, αυτό που λέμε το κόμμα των ζώων,
Δηλαδή αυτό που το οποίο διαπραγματεύεται τα προστασίες των δικαιώματα των ζώων, και στη Γαλλία έχουν ψηφίσει νόμο περί ισότητας δικαιωμάτων των ζώων με τους ανθρώπους, και το κόμμα αυτό ήταν η μεγάλη έκπληξη μετά τους πράσινους. Κύριε Καρκατσούλη και κύριε Δαβέτα, μην ξεχνάτε όμως, ο σημερινός ΣΥΡΙΖΑ πριν από το 2015 δεν υπερεύαινε το 4-7%. Μικρό κόμμα επέλεξε και ο ελληνικός λαός να κυβερνήσει, διότι πίστευε ότι θα είναι σταθερός στις θέσεις που είχε πριν έρθει στην εξουσία, και είδαμε τι έγινε μετά που ήρθε στην εξουσία. Γι' αυτό και το αποτέλεσμα που έχουμε, και πιθανόν να έχουμε ακόμη χειρότερο μετά. Γι' αυτό το λόγο που λέτε. Το κόμμα των Πρασίνων γεννήθηκε στην Ολλανδία και όχι στη Γερμανία. Δεν ξαναληθεύει αυτό. Το πρώτο έγινε, μπορεί στην Ολλανδία να ήταν η πρώτη δομή. Το πρώτο κόμμα γεννήθηκε με την Πέτρα Κέλλη. Αυτό όποιο το λέει, με την Πέτρα Κέλλη ήταν η πρώτη. Και με τον Γιώζεφ Μπόις, ο οποίο ήταν ο μεγάλο καλλιτέχνη, ο εικαστικό, δημιούργησαν το Die Grünen Party, το κόμμα των Πρασίνων, και μετά μπήκαν στην πολιτική. Κύριε Δαβέτα, γιατί ξέρετε, δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Να μου πείτε έτσι σύντομα, εάν θα είστε υποψήφιος με την Ένωση Κεντρών στις βουλευτικές εκλογές που έρχονται, θα είσαστε? Δεν το έχω αποφασίσει ακόμη. Δεν το έχετε αποφασίσει, μάλιστα. Για να σας βλέπουμε και εδώ πιο τακτικά, γιατί τώρα με τις εκλογές σας χάσαμε λίγο. Το ξέρω. Όλη την Ελλάδα. Εγώ θέλω όμως να σας βλέπω, διότι είστε από τα πιο αγαπητά μου κανάλια. Το λέω και με κίνδυνο να κακοχαρακτηριστώ από όσοι με ακούνε, είστε από τα πιο αγαπητά μου κανάλια. Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς χαιρόμαστε να σας έχουμε κοντά μας. Χαιρόμαστε για τον επιστήμονα Δημοσθένη Δαβέτα, που είναι εξαιρετικός, που είναι πάρα πολύ καλός και που διαφημίζει την Ελλάδα μας από την Κίνα μέχρι την Αμερική. Εγώ αυτό θα πω. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε καθηγητά, έχετε κάποια πρόβλεψη μήπως για αυτό, για τον μήνα που θα διανύσουμε μέχρι τις εκλογές, αν θα είναι τα πράγματα πιο πολλωμένα ή αν θα καλμάρουν κάπως? Κοιτάξτε να δείτε. Έχει αέρα νίκης ο κύριος Μητσοτάκης. Επένδυσε σε μια λογική, η οποία ήταν λογική πόλωσης, με την έννοια ότι πάμε δυνατά, μην χάσουμε ψήφο, πρέπει να συντρίψουμε και να μην χάσουμε τίποτα. Του βγήκε το κύριο Μητσοτάκη. Εάν τώρα αυτό αποδώσει και στις εκλογές, θα φανεί στο βαθμό συσπήρωση του ΣΥΡΙΖΑ. Ωραία. Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει υπερβολική συσπήρωση, θα δούμε. Πάμε και στον κύριο Καρακατσούλη. Κύριε Καρακατσούλη, θα είστε υποψήφιος βουλευτής στην Α Αθηνών. Εγώ θα είμαι στην Α Αθηνών με το κίνημα Αλλαγή. Αρκετό θα βγάλει. Ναι. Τρεις. Νομίζω. Ναι, εντάξει. Δύο οπωσδήποτε. Έτσι, αυτό συζητάμε. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι το κίνημα Αλλαγή αυτή τη στιγμή άντεξε στην επίθεση που δέχτηκε όλη αυτή την περίοδο. Πάντως και εγώ, τελευταία φράση, έτσι, μια έτσι να πω, μεγάλη σημασία τα αποτελέσματα τα οποία ήρθαν στην Ευρώπη. Να ξέρετε ότι ετοιμάζονται σημαντικές εσωτερικές αλλαγές στην Ευρώπη, διότι η παγκοσμιοποίηση, στη διάλυση που έχει επιβάλει στα έθνη, στις παραδόσεις, στις θρησκείες κτλ., προκαλεί ένα αντικίνημα το οποίο ακόμη δεν έχουμε καταλάβει ποια μορφή θα πάρει. Θα έρθει και εδώ, Δημήτρης Βασιλιάδης. Κύριε Βασιλιάδη, πριν σας αφήσω εκεί στην καλή συνάδελφο, την κυρία Κλιάτση, θα έχουμε δυνατή πολιτική ανζέτα μες στο μήνα που μας έρχεται, τι βλέπετε?